Να κλείσουμε με Σαν Φρανσίσκο, σωστά. Σωστά, είναι ο κύριος Στάσος Ζωγράφος, είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Σωματείων Ελλήνων Καλιφόρνιας, καθώς και οι Έλληνες εκεί στο μακρινό Σαν Φρανσίσκο γιόρτασαν και αισθάνονται το ίδιο εθνικά υπερήφανοι όπως αισθανόμαστε και εμείς εδώ. Να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας από την Καλιφόρνια. Ποια ιδιαιτερότητα της σημερινής ημέρας για όλους τους Έλληνες που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα? Χρόνια πολλά από εμάς, την ελληνική κοινότητα της Καλιφόρνιας θυμόμαστε και τιμούμε τους γενναίους άντρες και τις γυναίκες μας της Ελλάδας για τον ορισμό τους εναντίον εκείνους που θα βλέπαν να επιτηθούν την ελευθερία μας. Ζήτω Ελλάς από εμάς εδώ. Πραγματοποιήθηκε κάποια παρέλαση σήμερα, κάποιος εορτασμός, κάποια δοξολογία σε κάποια Ορθόδοξη Εκκλησία? Σήμερα θα βγάλουμε τις σημαίες, μισό ύψωμα, και θα πάμε κάτω στο Δημαρχείο και θα τη σηκώσουμε τη σημαία εκεί. Κύριε Τάσο, πώς αισθάνεται ένας Έλληνας που βρίσκεται στο εξωτερικό μια μέρα σαν κι αυτή? Εμείς τώρα είμαστε πολύ περήφανοι για την Ελλάδα μας και ο ελληνισμός εδώ προσπαθεί με το κάθε τρόπο να κρατήσουμε τον ελληνισμό μας εδώ. Our culture, τα traditions μας, αυτά εμείς είναι important για μας εδώ. Καλύτερο να κάνουμε ό,τι μπορέσουμε να κρατήσουμε τον ελληνισμό και να είμαστε δυνατοί εδώ. Η νέα γενιά, τα παιδιά σας, που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωρίζουν πράγματα για τη σημερινή εθνική μας επέτειο? Ναι, τη γνωρίζουν και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι που είμαστε και Έλληνες. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ δύνατα μηνύματα ακριβώς. Το εξωτερικό. Καλά. Και ο ελληνισμός παραμένει ζωντανός. Παραμένει ζωντανός, βέβαια. Και υποθέτω και την 25η Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν ανάλογες εκδηλώσεις. Εννοείται και θα τα ξαναπούμε και τότε. Και πρόγραμμα για εκεί. Κύριε Ζωγράφε, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, όλοι σας. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, με Σαν Φρανσίσκο κλείνουμε το πρώτο μέρος. Να πάρουμε μία ανάσα.